Μάλιστα, αγαπητοί. Να σας πω, αλλά πρωτίστως θα ήθελα να σας πω ότι η εκκλησιαστική μας συνογραφία είναι δώρον Θεού. Δεν είναι προϊόν ανθρωπίνου κατασκευάσματος. Και για να είναι τέλειοι οι ύμνοι και άρτιοι και πλήρης και δόκιμοι καθόλου, πρέπει να είναι γραμμένοι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να σας πω πώς συντάσσω εγώ τους ύμνους, ή δούχο πώς συντάσσω τους ύμνους αυτούς, οι οποίοι τίθενται πεντατάφτα η λειτουργική χρήση. Αφού διαβάσω τον βίο του Αγίου, ενός Αγίου πρόκειται να ενίσω, ή μάρτης είναι αυτός, ή όσιος, ή ιεράρχης, ή ασκητής κλπ. Θα συγκρατήσω μέσα μου, στην καρδιά μου, στο νου μου, τα ουσιοδέστερα στοιχεία του βίου του, τα οποία θα μου χρησιμεύσουν για την μεγαλύτερη εξήμνηση της ζωής του ολοκλήρου. Θα καθίσω στο ταπεινό μου γραφείο, όπως το είδατε, ναι, και αφού συγκεντρώσω τον εαυτό μου εντός του εαυτού μου, να κάνω από πάσαν επικοινωνία και θόρυβον και τύρυβον και μέρημνα του έξω κόσμου, θα κάνω μια αυτοσχέδιο ανθρωπίνη προσευχή προς τον Θεό, προς τον Παράκλητο κλπ. Και στον Άγιο που θα ειρηνήσω. Και δια της ισχυράς φαντασίας μου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μπροστά μου αγωνιζόμενον τον Άγιο που πρόκειται να ειρηνήσω. Τον έχω μπροστά μου για τις φαντασίες τον Άγιο. Και εκ των αγώνων, εκ των αρετών του, εκ των ενεργειών του των πνευματικών, εκ των θαυμάτων του, εκ των αντιλήψεων, εκ των δωρεών που έχει από τον Θεό, θα παίρνω την ύλη και θα συντάσσω τους ύμνους. Ευτυχώς ότι η χάρη του Θεού μου έχει δώσει ευχέρεια και συντάσσω με πολύ άνεση τους ύμνους. Υπολείπεται μόνο η υιοθέτηση των ύμνων από την Εκκλησία δια της εγκρίσεως παρά της ιεράς μας συλλόγου.